Και εμείς θα περάσουμε γρήγορα στον συνάδελφο από την ναυτεμπορική, Θοδωρή Λαΐνα, να δούμε μαζί του ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας. Θοδωρή, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό απόγευμα, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε με επικαιρότητα στην τεχνολογική στήλη σήμερα. Θα δούμε 8 χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα, να κάνουν προσφυγές σε Facebook, Instagram για την λεγόμενη συνδρομή. Ναι. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη, έχουμε πει, γενικά πρωτοπορεί στα θέματα νομοθεσίας και έχουμε το γνωστό GDPR, το οποίο είναι η νομοθεσία που πριν από λίγους μήνες έγινε για τα προσωπικά δεδομένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο διαδίκτυο, το οποίο ήταν ανεξέλεγκτο, ειδικά από τις πλατφόρμες. Σε μια προσπάθεια, επειδή ήδη είχε προβλήματα και πρόστιμα και όλα τα συναφή, η Meta, που είναι η μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram, του Threads και του WhatsApp, σωστά, αποφάσισε να κάνει, ας το πούμε έτσι, μια τρίπλα, να το πω έτσι λαϊκά. Και είχε ανακοινώσει, το είχαμε πει και εδώ, και είναι γνωστό, το ξέρουν οι χρήστες όλοι, ότι είχε προτείνει ότι στους χρήστες ότι ή θα συνεχίσετε να έχετε δωρεάν την πλατφόρμα, να τη χρησιμοποιείτε δωρεάν, αλλά θα αποκτούμε, θα γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως και πριν, με τη συγκατάθεσή σας, ή θα πληρώνετε μία συνδρομή, νομίζω γύρω στα 10 δολάρια, 10 ευρώ κάτι. Ναι, ναι, αυτό το και δεν θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσε η Google ότι ξεπερνάει το πρόβλημα, το νομικό σκόπο. Φαντάζομαι ότι, εγώ φανταζόμουν τουλάχιστον, ότι έχει συμβουλευτεί νομικούς και ήταν OK και με την νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Λοιπόν, τώρα 8 χώρες όμως, καταναλωτικής οργανώσεις 8 χωρών, να το πω πιο συγκεκριμένα, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προσέφηγαν στα αρμόδια όργανα και τα ευρωπαϊκά, και πρωτίστως θα περάσει πρώτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιρλανδίας, γιατί η ΜΕΤ έχει επιλέξει την Ιρλανδία ως έδρα της στην Ευρώπη. Και λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν είναι σωστό, ότι είναι παράνομο. Έτσι αναφέρουν οι 8 χώρες, ότι με αυτόν τον τρόπο η ΜΕΤΑ δεν συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο. Το αναφέρουν ως προπέτασμα καπνού αυτή την τακτική. Θοδωρή, πόσο γρήγορα πιστεύεις ότι μπορούμε να έχουμε κάποια συνέχεια, κάποια έκβαση σε αυτή την... Δεν ξέρω, φαντάζομαι άμεσα για τα νομικά επιτελεία της εταιρείας θα δώσουν την απάντησή τους, όπως αυτοί νομίζουν, και θα υπάρξει, νομίζω, άμεση εξέλιξη. Και όμως και τα νομικά επιτελεία, δηλαδή, έχουν προσφύγει και σε Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών. Έτσι, οπότε και η πλευρά των χωρών θα τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες για να υπάρξει μια απάντηση. Θα το μάθουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί σε περίπτωση που έχουν δίκιο οι χώρες, οι καταναλωτικές οργανώσεις των χωρών, θέλουν να πούν ότι έχει μια δεσπόζουσα θέση η ΜΕΤΑ, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους τακτικές, γιατί είναι ουσιαστικά, το πω έτσι πάλι λαϊκά, σαν εκβιαστικό. Δεν είναι στην ουσία μια επιλογή που κάνει στους χρήστες, τους εκβιάζει με έναν τρόπο. Και χρησιμοποιεί τις πόζες αθέσεις για αυτόν τον τρόπο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την νέα προσφυγή.